Η μεγαλύτερη ένωση γιατρών της Αυστραλίας απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση της χώρας να απομακρύνει το ταχύτερο δεκάδες ανήλικους πρόσφυγες από τα κέντρα κράτησης στο Ναούρου, τονίζοντας ότι έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα. Ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου της Αυστραλίας για παιδιατρικά θέματα, ο Πολ Μπάουερ, υπογράμμισε μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα ότι 6.000 γιατροί απευθύναν έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της απέναντι σε 80 ανήλικους πρόσφυγες που κρατούνται στο νησί Ναούρου του Ειρηνικού. Σύμφωνα με τον Μπάουερ, σχεδόν όλα τα παιδιά στο Ναούρου έχουν υποστεί τραύματα. Η κυβέρνηση έχει απορρίψει επανειλημμένα τις εκκλήσεις να χαλαρώσει την πολιτική της που προβλέπει την προώθηση των προσφύγων και των παράτυπων μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στην Αυστραλιανή επικράτεια με πλοία στο Ναούρου και στο νησί Μάνους της Παππούας Νέας Γουινέας. Ορισμένοι από τους πρόσφυγες παραμένουν εκεί έως και 5 χρόνια.